Καλώς ήλθατε εδώ, στο πανέμορφο Σίγρι. Είμαι η Μάγδα Τσέγκου και μαζί με την πρόεδρο του Συλλόγου Ελέα Νήσος Λέσβος, την κυρία Φωτεινή Τυρπιντήρη. Σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ στο νεότιμητο ηλιοτριβείο Σίγρι Olive Mill. Στόχος της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιείται με την στήριξη και την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και με θεσμικό χορηγό, το Δήμο της Δυτικής Λέσβου, είναι να τονιστεί η πολλαπλή σχέση του ελαιολάδου με την υγεία, αλλά και ο πρωταγωνιστικός ρόλος που μπορεί να παίξει στην ανάπτυξη της γαστρονομικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας της Λέσβου. Πρόκειται για την δεύτερη προφεστιβαλική εκδήλωση του Συλλόγου εν ώψη της διοργάνωσης του πρώτου διεθνούς συνεδρίου και φεστιβάλ για την ελιά, Ελιά Λέσβος Confest, που θα πραγματοποιηθεί και πάλι εδώ στη Λέσβο από τις 24 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου. Οπότε, από απόψε δίνουμε ραντεβού για το Σεπτέμβριο, έτσι. Κυρίες και κύριοι, μπορεί άραγε ένα ερημοποιημένο κομμάτι γης να μετατραπεί σε έναν πανέμορφο σύγχρονο παράδεισο? Μπορεί κάτι τέτοιο να λειτουργήσει συμβολικά, έτσι ώστε να ζωντανέψει μια ερημοποιημένη μικρή κοινωνία? Και τέλος, όλα αυτά μαζί μπορούν να μας διδάξουν πως ό,τι κατέστρεψε ο άνθρωπος, αν ο άνθρωπος το θελήσει, μπορεί να τα ξαναφτιάξει. Σας καλωσορίζω σε αυτό το κομμάτι της γης και της θάλασσας, όπου η φύση καθρεπτίζει το μεγαλείο της στο όμορφο χωριό μας στο Σίγρι. Όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει τα τελευταία χρόνια ότι ο πλανήτης μας κινδυνεύει. Τις αλλαγές τις βλέπουμε με το άστατο κλίμα. Εμείς, ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι για το σημαντικό αυτό πρόβλημα, αλλά και με βάση την αγάπη για το χωριό μας, όπου τα σημάδια ερημοποίησης είναι φανερά, πήραμε τη σκυτάλη και μαζί με άλλους ανθρώπους σε διάφορες χώρες, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες ευαισθησίες και οράματα, αποφασίσαμε να αποδείξουμε ότι όχι απλά μπορούμε να επαναφέρουμε τις συνθήκες αυτές, αλλά και να τις δημιουργήσουμε σε τόπο που δεν υπήρχαν. Έτσι λοιπόν, φυτέψαμε χιλιάδες δέντρα, καρποφόρα και καλοπιστικά, σικές, αμυγδαλιές, ροδιές, φοίνικες, κυπαρίσια, ευκάλυπτους κτλ. Με προεξάρχουσα την ελιά. Φυτέψαμε 40.000 ελιές και συνεχίζουμε. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργήσαμε ένα μικροκλίμα όπου δεσμεύουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα 2.000 ανθρώπων, δηλαδή τους κατοίκους του Σιγρίου και των γύρω χωριών. Τα δέντρα αυτά με τις ρίζες τους συγκρατούν το έδαφος και τα νερά, εμπλουτίζοντας τους υδροφόρους ορίζοντες. Επιπλέον αποτελούν φράχτη στους ισχυρούς ανέμους και εκτός των άλλων συμβάλλουν με τη σκιά τους στη μείωση της θερμοκρασίας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα χημικά λιπάσματα και ειδικά η αλόγιστη χρήση φωσφόρου και αζότου, τα οποία νεκρώνουν τεράστιες εκτάσεις στους ωκεανούς όπου καταλήγουν. Εδώ στην ουσία πρωτοστατήσαμε, κομποστοποιώντας τα φύκια Ποσειδονίας και επιστρέφοντας στη γη οτιδήποτε μας δίνει από τα κλαδέματα είτε από τα αγριόχορτα, αλλά χρησιμοποιώντας και, τις κουπριές των ζώων. Έτσι λοιπόν, και στο τέταρτο σύστημα των βλαβερών θρεπτικών ουσιών, αποτελούμε παράδειγμα και συμβάλλουμε αποκλειστικά στην διάσωση του περιβάλλοντος. Για την καλλιέργεια της ελιάς, συνδυάζουμε τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας με ό,τι καινούργια τεχνολογία υπάρχει, με γνώμονα πάντα τον σεβασμό στο περιβάλλον. Τροφοδοτούμε τις ελιές με κομπόστ, όπως αναφέραμε πριν. Δημιουργούμε αναβαθμίδες στα κυκλημένα εδάφη, όπου η ελιά αναπτύσσεται ευκολότερα και γίνεται μεγάλη συγκράτηση των υδάτων. Εφαρμόζουμε βιολογικούς τρόπους στην αντιμετώπιση ασθενειών και ζητανίων, σύγχρονες μεθόδους ελαιοσυλλογής χωρίς να τραυματίζουμε τον καρπό, η δε ελαιοσυλλογή γίνεται στο κατάλληλο στάδιο ρήμανσης ελιάς. Κορονίδα των ανωτέρων είναι η δημιουργία ενός μοναδικά σύγχρονου ελαιοτριβείου, όπου εφαρμόζουμε καινοτόμους μεθόδους, ώστε να πάρουμε το λάδι από την ελιά με όλα τα φυσικά και ευεργετικά χαρακτηριστικά του. Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες καινοτομίες, όπως είναι η συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας στα επίπεδα που θέλουμε,
δηλαδή μπορούμε να ψύχουμε ή να θερμάνουμε την ελαιόπαστα ανάλογα, δημιουργία κενού όπου απαιτείται, απομίσχωση μαζί με την αποφύλωση, γραμμική παραγωγή όπου όλη η ελαιόπαστα έχει ακριβώς τις ίδιες συνθήκες και τον ίδιο χρόνο επεξεργασίας και διάφορα άλλα. Στο νησί μας για πρώτη φορά έχει πραγματοποιηθεί ένα θαύμα. Και το λέω αυτό με όλη τη σημασία, γιατί πέρα από την πολύ ωραία και καινοτόμα αυτή η επιχειρηματική επένδυση την οποία έχει κάνει το ζεύγος στην Πιντήρη, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το σύνολο της βιοποικιλότητας σε όλα το νησί μας. Ως Περιφερειακή Αρχή θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο στεκόμενοι δίπλα πάντα στον παραγωγό μας, στους ανθρώπους του τόπου μας, δουλεύοντας για όλους και όχι για λίγους, με ανθρώπινο πρόσωπο. Φροντίζουμε για την αξιοποίηση των περιφερειακών δομών και υπηρεσιών, για την υποστήριξη των στόχων της καινοτομίας, της κοινωνικής οικονομίας, της απασχόλησης, της αγροτικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Λένε πολλές φορές ότι κάθε κρίση, εκτός από μειονεκτήματα, δημιουργεί και ευκαιρίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το πολύπαθο τα τελευταία χρόνια νησί μας δείχνει να επιστρέφει στις ρίζες του, επιχειρώντας να αξιοποιήσει με ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση, με ακόμα πιο στοχευμένες επενδύσεις και πάντα μεγάλο μεράκι το φυσικό μας πλούτο. Οι δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελέας Νήσος Λέζους είναι πάντα προς αυτή την κατεύθυνση και επενδύσεις σαν αυτές της οικογένειας Τρυπιντήρη που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ φωτίζουν το δρόμο που πρέπει να κρατήσουμε ό,τι και αν κάνουμε παράλληλα για να ευημερίσουμε στον τόπο μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωσή σας, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέζου, Ταξιάρχης Βέρος. Επισκέφτηκα το Σίγρι το 1997 ως Αντιπρόεδρος της Βουλής και επισκέφτηκα εδώ το χώρο της οικογένειας Τρυπιντήρη και άκουσα ότι, ξέρεις Λουκά, εγώ έχω ένα μεγάλο όνειρο. Αυτό τον χώρο που πραγματικά ήταν χώρος ερυπωμένος και δύσκολος να καλλιεργηθεί, κάποια στιγμή θέλω να το δεντροφυτεύσω. Του λέω, Αντώνη μου, καλή φιλοδοξία σου και προσπάθεια, αλλά είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Είμαστε, λέει, οι άνθρωποι για να κάνουμε το δύσκολο κατορθωτό. Θέλω λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου να πω ένα μεγάλο εύγε στην οικογένεια Τρυπιντήρη που 25 χρόνια μετά άλλαξαν πραγματικά την περιοχή και τον τόπο. Ο δρόμος του μεταξιού παλιά ήταν πολύ δύσκολος. Ο δρόμος της ελιάς νομίζω ότι πραγματικά σήμερα μπορεί να ξεκινήσει από αυτό το ταπεινό χωριό το Σίγρι που σηματοδοτεί όμως σε όλη την ανθρωπότητα πολλά πράγματα να δημιουργηθεί ένα κέντρο για το δρόμο της ελιάς, να παντρευτεί η επιστήμη με τους τοπικούς ανθρώπους που έχουν όρεξη και χαρά να περπατήσουν στη καλλιέργεια της γης και ασφαλώς η πολιτεία, το δημόσιο, να μπορέσει να δώσει κίνητρα σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί όλοι δεν έχουν λεφτά να κάνουν αυτή τη δουλειά. Εάν δοθούν όμως κίνητρα, θα μπορέσουν να προκαλέσουν. Well, thank you for that kind introduction. And you probably already could tell I'm an American because είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που επιστρέφω στην Ελλάδα μετά από δύο χρόνια από την τελευταία φορά που είχα επισκεφθεί τη χώρα. Οι Αμερικάνοι και οι Έλληνες έχουν ένα πάρα πολύ ισχυρό δεσμό φιλίας. Και πάντα νιώθω πάρα πολύ θερμό καλωσόρισμα όταν έρχομαι στην Ελλάδα. Σχεδόν το 50% των καταναλωτών αναφέρουν ότι πλέον μαγειρεύουν πολύ περισσότερο στο σπίτι τους από ό,τι έκαναν στην εποχή πριν την πανδημία. Αναζήτηση μέσω του Google δείχνει ότι ξαφνικά ανέβηκε η αναζήτηση σχετικά με τη λέξη ελαιόλαδο κατά 50% από το Μάιο του περασμένου χρόνου. Δηλαδή, όταν ήμασταν στην καρδιά της πανδημίας στην Αμερική, ξεκίνησε μια απότομη αύξηση για την αναζήτηση της λέξης ελαιόλαδο. Εάν δεν μπορείτε να πάρετε τα προϊόντα σας στην Αμερική ή να φέρετε τους Αμερικάνους εδώ. Η Ελλάδα έχει ανοίξει τις πόρτες της στους επισκέπτες. Αφήστε τους να έρθουν. Καλέστε τους να έρθουν στη Λέσβο. Αφήστε τους να δοκιμάσουν τα ωραία ψάρια, τις σαρδέλες, το θαλασσινό αλάτι και το ελαιόλαδο. Αφήστε τους να απολαύσουν
τον ήλιο, να μυρίσουν τη θάλασσα, να νιώσουν τη θερμή φιλοξενία των Ελλήνων. Ευχαριστώ. Thank you. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε ένα προϊόν το οποίο δένει με υψηλή γαστρονομία και απ' την άλλη το ίδιο προϊόν έχει άπειρες ωφέλιμες ουσίες που οδηγούν σε ευζοία. Ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η ισχυρή παράδοση, η ιστορία του τόπου που είναι συνυφασμένη με την καλλιέργεια της ελιάς. Αυτά λοιπόν είναι τα συστατικά τα οποία μπορούν να δώσουν έναν άλλο αέρα στο μάρκετινγκ αυτού του προϊόντος, αρκεί όλη η αλυσίδα από τον παραγωγό, τον ελαιοτριβέα και τον τυποποιητή να ακολουθήσουν τις βάσεις που περιέγραψε ο κ. Τρυπιντήρης, της αηφόρου ανάπτυξης, η οποία είναι απαραίτητη από εδώ και στο εξής, αλλιώς μοιραία θα καταλήξουμε όπως οι δεινόσαυροι, και απ' την άλλη να εγκαλιάσει αυτή η παραγωγική διαδικασία τα επιστημονικά ευρήματα. Αυτό λοιπόν ευελπιστούμε ότι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Βρισκόμαστε σε ένα μοναδικό τόπο. Οι δύο αυτοί άνθρωποι, και ο Αντώνης και η Φωτεινή, έδειξαν το δρόμο πώς μπορεί ένας τόπος να μεταμορφωθεί σε παράδεισο. Έχουν φτιάξει ένα ελαιοτριβείο μοναδικής τεχνολογίας και επιστημονικής αξίας. Επομένως, υπάρχουν πολλά παραδείγματα πια που μας οδηγούν στο να είμαστε αισιόδοξοι, να πιστεύουμε ότι το Βόρειο Αιγαίο και η Λέσβος μας θα πάρει τελικά αυτό που της αξίζει και το ελαιόλαδό μας θα αποκτήσει πια την φήμη στον κόσμο που γνωρίζουμε ότι της αξίζει. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά στην καρδιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στην Άξο, υπάρχει το αρχαιότερο εν ζωή δέντρο ελιάς πάνω στον πλανήτη μας, το οποίο ξεπερνάει την ηλικία των 5.000 χρόνων. Το Αιγαίο λοιπόν είναι η καρδιά του ελαιολάδου για όλο τον πλανήτη. Και φυσικά το ελαιόλαδο είναι το πιο εμβληματικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής και αποτελεί αναμφισβήτητα τον υγρό χρυσό της χώρας μας. Και ξέρετε, εγώ ξεκίνησα την πρώτη μου ενασχόληση με το ελαιόλαδο όταν διάβασα στο πρωτότυπο κείμενο του Διοσκουρίδη, ο οποίος μίλαγε ειδικά για τις θεραπευτικές ιδιότητες του ενός ελαιολάδου το οποίο αποκαλούσε ομφάκινο ή ομοτριβές, το οποίο είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι το αγουρέλαιο. Ξεχώριζε λοιπόν ο Διοσκουρίδης τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου, αυτού του συγκεκριμένου ελαιολάδου, υποδεικνύοντας ότι αυτό περιέχει κάτι ξεχωριστό μέσα του. Και θα ήθελα να τονίσω τώρα σε αυτό το σημείο, ακούστηκε προηγουμένως, αλλά επειδή εγώ είμαι στο αντικείμενο της φαρμακογνωσίας στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή ασχολούμαστε με τα φάρμακα φυσικής προέλευσης, ο πατέρας της βοτανικής και του οποίου ο Διοσκουρίδης ήταν πνευματικό τέκνο, ήταν ο Θεόφραστος, ο οποίος Θεόφραστος ξεκίνησε εδώ από τη Λέσβο τις παρατηρήσεις του μαζί με τον Αριστοτέλη. Η σύγχρονη λοιπόν επιστήμη έρχεται να επιβεβαιώσει αυτές τις παρατηρήσεις του Διοσκουρίδη, διαπιστώνοντας ότι το λάδι που παράγεται από τις άγουρες ελιές περιέχει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα από αυτές τις πλέον διάσημες ουσίες που ονομάζονται φενόλες, για τις οποίες πριν από μερικά χρόνια ξέραμε πολύ λίγα πράγματα, αλλά τώρα ξέρουμε πάρα πολύ περισσότερα. Και οι ουσίες αυτές είναι εκείνες που δίνουν στο ελαιόλαδο την χαρακτηριστική, ευχάριστη, πικάντικη και πικρή του γεύση, ιδιότητες που σήμερα γίνονται περιζήτητες σε όσους γνωρίζουν και αναζητούν το πολύ καλό ελαιόλαδο. Τώρα, ανάμεσα σε αυτές τις ουσίες, τις φενόλες, οι πιο μελετημένες με τις περισσότερες φαρμακευτικές δράσεις είναι αυτές που ονομάζονται ελαιοκανθάλι και ελαιασίνη, και θέλω να πω ότι αυτές οι ουσίες δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο τρόφιμο πάνω σε όλο τον πλανήτη μας. Υπάρχουν μόνο στο ελαιόλαδο. Γεννιόνται τη στιγμή που ο καρπός σπάει μέσα
στο σπαστήρα και μαλάσετε μέσα στο μαλακτήρα στο ηλιοτριβείο. Δεν υπάρχουν μέσα στον καρπό της ελιάς. Γεννιόνται εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό και αυτός ο τόπος, αυτό το υπερσύγχρονο ηλιοτριβείο, είναι ο τόπος που θα γεννηθούν το φθινόπωρο αυτές οι ουσίες που θα πάρουμε μέσα στο σώμα μας με τη διατροφή μας, τρώγοντας ένα πάρα πολύ καλό ελαιόλαδο. Τώρα, αυτές οι ουσίες αναγνωρίζονται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπεύθυνες για τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου και πλέον υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η οποία μας επιτρέπει να γράψουμε πάνω στη συσκευασία ότι το ελαιόλαδο, αν έχει μία συγκεκριμένη ποσότητα και πάνω από φενόλες, από 250 μιλιγκράμμ στο κιλό, τότε μπορεί να γράψει στην ετικέτα του ότι είναι προϊόν που έχει ισχυρισμό υγείας και συγκεκριμένα ότι μπορεί να προστατέψει τα λιπίδια του αίματος από το οξυδοτικό στρες, δηλαδή να μην πάθουμε έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο, τα οποία είναι προφανώς η πιο ισχυρή ασπίδα προστασίας για την υγεία μας. Αυτή η προσπάθεια γίνεται στο σύνορο της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γίνεται σε μία περιοχή που πραγματικά είναι μακριά από την υπόλοιπη Ελλάδα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο γίνεται. Είχα έρθει πριν μερικά χρόνια στο νησί, όταν έγινε η προσπάθεια για να σερβίρεται στα εστιατόρια το φιαλίδιο, το κλειστό των 10 γραμμαρίων του ελαιολάδου, παρόλο που είχα γυρίσει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, δεν το συνάντησα πουθενά, ούτε στα κορυφαία αυτά νησιά τα οποία πληρώνουν αδρά οι τουρίστες τα χρήματά τους, αλλά το συνάντησα στη Λέσβο. Πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι για αυτή την προσπάθεια, να συνεχίσει, να μην σταματήσει και βέβαια εδώ σήμερα ανακοινώνεται η ίδρυση του Chef's Brigade Slow Food στο νησί, από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο πάθος για τον τόπο, πολύ μεγάλο πάθος για την αειφορία. Μπράβο, θεωρώ ότι θα γίνει η ισχυρότερη κοινότητα της Ελλάδος και μάλιστα υπάρχει και μία ιδέα πάλι της κυρίας Τερμπιντήρη, την οποία θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε, να γίνει όλο το νησί slow. Και slow δεν είναι το τρώμε σιγά σιγά, slow είναι ότι θέλουμε τα προϊόντα μας και είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη χώρα που δεν έχει βαριά βιομηχανία, να είναι πραγματικά αειφόρα, να είναι πραγματικά αγνά και να συνεχίσουμε με όποιες δυσκολίες έχουμε να το τηρούμε αυτό. Ο σύλλογός μας μπορεί να ιδρύθηκε λίγες εβδομάδες πριν ξεσπάσει η πανδημία που μας άλλαξε τη ζωή. Δεν έμεινε όμως ούτε στιγμή στάσιμος. Ο στόχος μας ήταν από την αρχή ξεκάθαρος. Να πρωτοστατήσουμε στην ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή του νησιού, με πρέσβη την ελιά που χαρακτηρίζει τον πολιτισμό και την ιστορία της Λέσβου και ολόκληρης της Μεσογείου. Αμέσως μετά την ίδρυση του συλλόγου μας, η πρώτη μεγάλη απόφασή μας ήταν η δημιουργία ενός δίγλωσσου πολυτελούς καλλιτεχνικού λευκώματος με τίτλο «Η ελιά στη Λέσβο». Την επιμέλεια της έκδοσης έχει ο καταξιωμένος φωτογράφος και εκδότης με καταγωγή από τη Λέσβο, κύριος Δημήτρης Ταλιάνης. Σήμερα, λοιπόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση αυτής της έκδοσης και έτσι η ελιά στη Λέσβο θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις «Τοπίο» στις 7 Αυγούστου στο αμφιθέατρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Διευθυντή του Μουσείου, καθηγητή κύριο Νίκο Ζούρο, για την τιμή που μας κάνει να παρουσιαστεί η πρώτη μας έκδοση στο Μουσείο, που αποτελεί το πιο δυνατό κύτταρο πολιτισμού στο νησί μας. Και φυσικά σας περιμένουμε όλους στην παρουσίαση αυτή, που θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Ένα πολυθέαμα με μουσική, τραγούδια, ομιλίες, ποίηση, προβολές, βίντεο και άλλα. Θέλω να σταθώ στα μηνύματα που αξίζει να μας μείνουν από τη σημερινή μας εκδήλωση. Η αξία της συνένωσης δυνάμεων της Λέσβου, προκειμένου με εξωστρέφεια και δυναμισμό,
να πετύχουμε αποτελέσματα που θα ακουστούν και πολύ πιο έξω από το νησί. Χρωστάμε στους εαυτούς μας και στον τόπο μας να δουλέψουμε με επαγγελματισμό, υψηλή αισθητική και συνέπεια, όταν διεκδικούμε να αξιοποιήσουμε θησαυρούς μας, όπως το ελαιόλαδο, και τους ανθρώπους που δουλεύουν με πάθος γι' αυτό. Όλα όσα κάνουμε και αυτά που σχεδιάζουμε έχουν και φιλόδοξο και ρεαλιστικό στόχο. Με τη συνεργασία των φορέων του νησιού, της πολιτείας και συμμάχων μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να δημιουργήσουμε και να αναδείξουμε τη γαστρονομική ταυτότητα της Λέσβου, να καθιερώσουμε το νησί μας ανάμεσα στους βιώσιμους πολιτιστικούς προορισμούς και να εντάξουμε την ελιά της Λέσβου και την καλλιέργειά της ως στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Επιτρέψτε μου, τελειώνοντας, ένα ιδιαίτερο και από καρδιάς ευχαριστώ στα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας για τον χρόνο, την ενέργεια και την πίστη τους σε αυτό που ξεκινήσαμε. Σας ευχαριστώ.